Έμα καλό χρονιά. Έμα καλό χρονιά. Έμα καλό χρονιά. Τρεις κοπέλες με το όνομα Μαρία έφεραν νερό μέσα από τρία διαφορετικά πηγάδια. Το έφεραν στο σπίτι που θα γινόταν ο κλείδωνας. Έριχναν το αμύλητο νερό, γιατί δεν έπρεπε να μιλήσω σε όλη τη διαδρομή, μέσα στο μαστραπά και στην άκρη. Και είναι κοπηρά, ναι. Λοιπόν, έριχναν και η νοικοκυρά έκλεινε τον κλείδωνα αφού έβαζαν το αμύλητο νερό και ένα από τα χρυσαφικά τους, από τα κοσμήματά τους, σκέπαζε τον κλείδωνα με ένα κόκκινο παντί και τον κλείδωνε με την κλειδαριά. Ελάτε λοιπόν να ρίξετε το αμύλητο νερό τώρα. Μία-μία. Λοιπόν, έλα Μαρία. Η νοικοκυρά έβαζε λοιπόν ένα κόκκινο πανί πάνω, κλείδωνε τον κλείδωνα με μία κλειδαριά και τον τοποθετούσε, τοποθετούσε λοιπόν τον κλείδωνα πάνω στο δώμα να τον δουν τα άστρα να αστρονομηθεί για να συντομευθούν οι γάμοι τους. Κλειδώνουμε τον κλείδωνα στο Αγιανιού τη χάρη και όποια είναι καλορίζικη τον αγαπά να πάρει. Σήμερα είναι τα Αγιανιού, πρώτη γιορτή του χρόνου. Παραμονή του Αγιανιού κλειδώνουν τους κλειδώνες. Ο κλείδωνας είναι γνωστός στην παλιά τη χώρα και εμείς σας περιγράφουμε το έτοιμο εδώ τώρα. Λοιπόν, εδώ τελειώνει το μισό μέρος του κλείδωνα, γιατί την επομένη ανήμερα τα Αγιανιού γινότανε το άνοιγμα του κλείδωνα. Κοπέλες και παλικάρια μαζεύονταν λοιπόν στο σπίτι που ήταν ο κλείδωνας και έβγαζαν το χρυσαφικό, ένα-ένα χρυσαφικό και έλεγαν διάφορα δύστιχα, άλλα ωραία και άλλα περιπεπτικά. Έτσι λοιπόν, η προετοιμασία που γινόταν την παραμονή είναι αυτή που κάναμε εμείς σήμερα. Λοιπόν, τώρα τα παιδιά να προχωρήσουν για τους χορούς. Thank you.
Κάντε ένα κύκλο.